73-70. Την μεγάλη ανατροπή για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πέτυχε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ, που αν και 7,5 λεπτά πριν το τέλος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 13 πόντους, κατόρθωσε να φτάσει στη νίκη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που πραγματικά αυτοκτόνησε. Χρησιμοποίησαμε όλα μας τα χαρτιά, πιστεύω. Παλέψαμε, δεν το αφήσαμε σε καμία στιγμή του παιχνιδιού, και εκεί που φαινόταν τελείως χαμένο, πιέσαμε σε όλο το γήπεδο και τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για μια καινούργια και νέα ομάδα όπως είμαστε εμείς. Αν δεν ακούσω την κόρνα της γραμματείας, πάντα πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι. Η μετά Ιωαννίδη εποχή για την Ένωση ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αν προσθέσουμε και την πρόκριση στο Final Four του Κυπέλλου. Ένα νέο ξεκίνημα, ίσως. Σίγουρα. Το κλειδί σε αυτό που λες είναι, πιστεύω, οι 10 Έλληνες που υπάρχουν στην ομάδα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του ξεχασμένου Παπαδόπουλου, που αγωνίστηκε στα τελευταία 5 λεπτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον coach, πάνω απ' όλα, που πρώτα τον coach, μετά τον κύριο Φιλίππου και τον κύριο Γανανίτσα, που μου δώσαν την ευκαιρία να μείνω στην ΑΕΚ και φέτος, ενώ 2 χρόνια ήμουν θαμμένος. Ο Ολυμπιακός, που για 35 λεπτά έλεγχε το μάτς, είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στα 7 δευτερόλεπτα. Ο Ομπέρτο όμως, που ήταν ο κορυφαίος, την άφησε να πάει χαμένη. Χάσαμε το παιχνίδι με τον τρόπο που πιστεύω δεν μπορεί να μας βοηθήσει καθόλου στη συνέχεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από εδώ και πέρα. Χρειαζόμαστε αυτή την νίκη κυρίως ψυχολογικά. Βαθμολογικά έχει πολύ πολύ δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Και την ΑΕΚ να αρκεί τα 4η θέση και τη συμμετοχή στο Ευρωκύπελλο. Για το τι άλλαξε όμως για τις δύο ομάδες μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες, ο Κώστας Πολίτης. Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με παρκέ. Θα μπορούσαμε να δούμε ίσως τις πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο προπονητές. Τελευταίες προβλέψεις πριν τον τζάμπολ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η πρόβλεψή μας είναι ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να δώσει ένα δικό της ρυθμό. Είναι γηπεδούχος, έχει τον ενθουσιασμό, βρίσκεται σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά η πείρα της ομάδας του Ολυμπιακού θα προσπαθήσει να κρατήσει ένα χαμηλό ρυθμό, να εκμεταλλευτεί το ύψος, και από εκεί θα δούμε στη συνέχεια ποια ομάδα θα μπορέσει να δώσει αυτά τα στοιχεία, τα τεχνικά που χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε την πεντάδα και ο Χορονιός. Οι πέντε του Ολυμπιακού δεν έχουν μπει ακόμα στο τερέν. Ο Ίβκοβιτς δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του. Εν πάση περιπτώσει είναι Κόμαζιτς, Γκολντουάιρ, Βούξεβιτς, Τάρλατς, Ομπέρτο. Για τον Τζάμπολ, ο Άντερσον για την ΑΕΚ και ο Τάρλατς για τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε πριν τον Τζάμπολ ενός λεπτού συγγύη. Πράγματι, έχουμε ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του Τρίφωνα Τζανετή, του μεγάλου ποδοσφαιριστή και αργότερα ορτισάε και αργότερα προπονητή των εθνικών ομάδων. Τζάμπο λοιπόν, και πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Άγγελο Κορονιό, τον οποίο μαρκάρει ο Γκολντουάιρ. Κορονιός για τον Χατζή, πιέζει και ο Βούξεβιτς. Πάντα Χατζής. Για τον Αρλάουκας ελευθερώνεται το πρώτο σουτ και το πρώτο καλάθι. Πάρα πολύ ωραία κίνηση του Αρλάουκας, ένας παίκτης πάρα πολύ κινητικός και δύσκολος ο μαρκάρισμα από τον Ομπέρτο. Ο Κόβαζε τώρα άμυνα, σουτ πάνω σε άμυνα. Ένα καλάθι προσωπικό, η άμυνα δεν ήταν τόσο πιεστική και οπωσδήποτε. Η θέση που πήρε, καλή και η πάσα του Τρέλεβιτς.
και έτσι έχουμε το 6-10 η ΑΕΚ πλησίασε τη διαφορά των 8 πόντων, την μείωσε στους 4. Αλλά αυτό είναι που θέλει η ΑΕΚ. Ο Πρέλεβιτς, 10-12 ο Πρέλεβιτς μειώνει με αυτή τη βόμβα 3 πόντων και η ΑΕΚ τους 8 πόντους τους κάνει 2. 13 λεπτά και 50 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Παίκτης με πάρα πολύ καλές κινήσεις μέσα στη ρακέτα. Δύσκολο να τον παίξει ένα με έναν και αυτό εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στιγμή. Εδώ θα έπρεπε να δοθεί ή φάουλ στον Ολυμπιακό ή βήματα στον Κακιούζη. Δεν δόθηκε τίποτα από τα δύο. Ο Κακιούζης μείωσε σε 12-14. Εδώ μέχρι εδώ ξανά την προσπάθεια. Εδώ είναι η φάση και το καλάθι. Για τρεις απέτυχε ο Κόμαζετς. Κακιούζης για τον Πρέλεβιτς, αυτός από μακριά πάνω σε άμυνα για τρεις. Ναι, εντυπωσιακός, 15-15. Αυτά είναι τα προσωπικά καλάθια του Πρέλεβιτς, ο οποίος είναι απρόβλεπτος και οπωσδήποτε δίνει μια ανακούφιση στην ομάδα της ΑΕΚ. Ξανά η βόμβα του Μπάνε Πρέλεβιτς. Η αντίδραση του Καλαφατάκη. Θα το δούμε στο replay γιατί πιστεύω ότι ήταν πολύ ωραία φάση. Θα ήθελα ένα replay. Και ισοφαρίζει η ΑΕΚ με το Κακιούζη 19-19, αλλά ας δούμε την προηγούμενη φάση. 5-5, δεν έχει το σούτ να τον βοηθήσει και φτάνει τη διείσδυση. Αυτό που έχει ο Κορονιός. Να όμως, ο Κορονιός, 22-23 με μια νέα βόμβα 3 πόντων. Βλέπετε την αντίδραση του Ίκοβιτς. Ξανά ο Κορονιός. Θα χάσει την μπάλα ο Γκολντουάιρ. Ο Λέλεβιτς τέτα τέτ με το καλάθι. Αυτές είναι ενέργειες μεγάλων παιχτών. Και αυτό δεν έδειξε ο Πρόλεβιτς. 24-25 από την έξω και αυτή η ενέργεια του Μπάνε Πρόλεβιτς. Η έξω απόσταση αναπνοής. Βλέπετε την απογοήτευση στον Πάγκο Τσάκ. Κόμαζετς ελεύθερος για τρεις. Rebound εύκολο από τον Πρέλεβιτς. Ελεύθερο σου, κακή άμυνα πάλι από τον Πάτερσον. Πιστεύω ότι έχει πρόβλημα ο Πάτερσον στην άμυνα. Αυτός με τον Πρέλεβιτς πιστεύω που πήγαν από τον πάγκο δώσαν λύσεις. Και έχει αποδώσει σε δύο θέσεις. Και στο 3 και τώρα στο 4. Βοήθεια. Εκεί που δεν βοηθάει η ΑΕΚ. Αυτό το εκμεταλλεύεται. Το Τάρλας ή το Ούμπερ. Ο Κακιούζης τώρα προσπαθεί να απαντήσει, θα πάρει τον φάουλ από τον Ρότζερς και θα μετρήσει και το καλάθι. Αυτή ήταν ο καλάθι. Μπράβο. Μεγάλη λύση δίνει ο Μιχάλης ο Κακιούζης, επιθετικά και αμυντικά στην ΑΕΚ. Το έχουμε πει από την αρχή, θα έλεγα όμως ότι εδώ είναι και ένα λίγο τυχερό καλάθι. Βλέπετε όμως τον πανηγυρισμό του παίκτη της ΑΕΚ. Για την πρώτη βολή. Θα μειώσει 36-38, 6 και 5, αλλά θα κλέψει ο Μπάνε για 3. Rebound από τον Χατζή. Νέο σουτ ταχύτατα. Δύο ευκαιρίες έχασε η ΑΕΚ εδώ. Μία με τον Πρέλεβιτς να προηγηθεί γιατί ήταν σουτ 3 πόντων και άλλη μία μετά με τον Χατζή για να ισοφαρίσει. Αλλά το ημίχρονο τελειώνει 36-38 υπέρ του Ολυμπιακού. Θα λέγαμε πάλι αυτό που είπαμε ότι ο Πρέλεβιτς, οι μεγάλοι παίκτες εκμεταλλεύονται και αυτές τις στιγμές. Στα 6 δευτερόλεπτα έκανε ένα κλέψιμο. Ξέχωρα αν δεν μπήκε το σουτ. Σταμάτησε την επίθεση του αντιπάλου. Αυτό είναι αλήθεια, αν έμπαινε και όλος θα είχε πετύχει το τέλειο. Το βέβαιο είναι ότι με την ενέργειά του δεν έδωσε τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να επιτεθεί το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Σίγουρα παρακολουθήσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρος. Ευχόμαστε να είναι ανάλογη εικόνα και στην πρόβλημα, μέση. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι παίζει το τελευταίο όπλο στις θέσεις αυτές, δηλαδή στους φιλούς. Ο Μπέρτο Ο Μπέρτο ελευθερώνεται, εντυπωσιακό κάρφωμα προς τον Τσακαλίδη. Κώστα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Παρόλο που ο Τσακαλίδης προσπάθησε να το κόψει, αλλά πιστεύω ότι είναι ολοκληρωμένος παίκτης, ειδικά κοντά στο καλάθι. 36-43. Επιχειρεί να διεισδύσει, επιμένει, ελευθερώνεται, αλλά ο Τάρλατς θα του κρύψει το καλάθι. Ο Τσακαλίδης στο rebound. Σκόπα από τον Μπέρτο. Ωραία φάση. Αυτό που χρειάζεται το μπάσκετ. Απέτυχε εξ επαφής ο Goldwire, άλλαξαν και το 22 λεπτά αγώνα. Είδαμε ξανά την τάπα του Τάρλατς. Μάλλον την αλήθεια φτάσει εδώ, έχουμε την τάπα και θα έλεγα εγώ εδώ ότι δεν είναι μόνο η ικανότητα του Ομπέρτο, είναι φανερό ότι ο Τσακαλίδης δεν έκανε από κάτω. Τώρα είχαμε ένα μακρινό σουτ που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. 38-46, προσπαθεί να απαντήσει ο Κορονιός. Αυτό είναι το παιχνίδι του Άγγελου που οπωσδήποτε είναι απρόβλεπτος αυτές τα σουτ τριόποντα. Είναι απρόβλεπτος, έχει όμως την προσωπικότητα. Αλλά έχει την ικανότητα. Και πάνω απ' όλα είναι προσωπικότητα και να μπορείς να πάρεις αυτές τις προσπάθειες. Καλή αυτή τις δύο φάσεις.
και θέλει ο Γιώργος Καλαφατάκης να δώσει μια μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα πάνω στο Κολουγάι. Έχουμε τρίτο ομαδικό φάουλ από τον τρίτο ατομικό. Νικολόπουλος πήρε τη θέση του Κορονιού. Πάτερσον, ένα ωραίο σόλο από τον Αμερικανό. Αυτές είναι οι προσωπικές φάσεις του Πάτερσον, ο οποίος μπορεί να δώσει λύση στην ομάδα. Του λείπουν οι πόντοι του Πάτερσον στην ομάδα της ΑΕΚ. Παπανικολόπουλος για τον Πάτερσον, αυτός από την περιφέρεια. Νάτος, που λέγαμε ότι δεν έχει καλό σουτ, 45-53. Είναι αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ. Μπορεί να δώσει λύση στην επίθεση αυτός ο παίκτης. Και εντυπωσιακός είναι και καλός παίκτης. Απάντηση όχι από τον Βούκησεβιτς. Ο Πάτερσον στο rebound. Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. Θα λέγαμε ότι με εξαίρεση κάποια άσχημα συνθήματα που ακούγονται αυτή τη στιγμή, η ατμόσφαιρα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και συγκρινόμενη με όσα έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να μου να πιέσω, να δώσω ένα άλλο ρυθμό, να βάλω τους καλούς μου σουτέρες, ειδικά των τριών πόντων που έχει πολύ καλούς η ΑΕΚ. Αλλιώς δεν μπορώ, δεν έχω περιθώρια να κερδίσω το παιχνίδι. Έβγαλε τον Πάτερσον μόνο του στον Ολυμπιακό. Να το highlight του αγώνα. Εντάξει, φάσεις οπωσδήποτε δίνουν μια ομορφιά, αλλά οπωσδήποτε μόνος του ήταν, έχει το τρέξιμο αυτό, έχει το αλτικόητο, αλλά δεν φτάνει αυτό το καλάθι. Θέλει και άλλα πράγματα η ΑΕΚ, θέλει και άλλα σούτ απ' έξω. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το καλάθι μπορεί να επαναφέρει τον ενθουσιασμό στην ΑΕΚ, για να δούμε. Θα εξαρτηθεί και από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Βοηθάει το άστοχο σούτ του Ρότζερς. Χρονιός, Πάτερσον ξανά. Αρλάουκας μόνος του. Να ένα 4-0 από την ΑΕΚ που είχε περίπου 7 λεπτά να πετύχει καλάθι. 49-58. Είναι πολύ άστοχος ο Ολυμπιακός. Αν το μεταλλευτεί η ΑΕΚ μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Γιατί συνεχίζει την αστοχία ο Ολυμπιακός. Ελεύθερα σούτ και δεν μπορεί να πετύχει. Τώρα η εξέδρα των οπαδών της ΑΕΚ φλέγεται από ενθουσιασμό για το comeback αυτό που επιχειρεί η ομάδα. Goldwire για τον Ρόμπερτο. Και να σκοράρει 17 ολόκληρα λεπτά πριν από αυτές τις δύο ελεύθερες βολές. 50-62. Κορονιός από πολύ μακριά για 3. Και Νάτος που δικαιώνεται. Όχι μόνο δικαιώνεται, μόνο έτσι μπορεί η ΑΕΚ να μπει μέσα με τα τρίποντα. Πιστεύω ότι ο Άγγελος αναλόγως στην εξέλιξη του παιχνιδιού έχει κάνει πολύ λιγότερα σου. Βέβαια δεν δώσαν περιθώρια, αλλά τώρα πρέπει να πάρει το παιχνίδι απάνω του. Αν η θέλει απάντηση, η απάντηση από τον Ομπέρτο που πήρε μια έξοχη, λέει, μια έξοχη στον Χατζή και ο Καλαφατάκης ετοιμάζει έναν παίκτη που πέρυσι νομίζω δεν τον είδαμε καθόλου. Ο Δημήτρης Γαρίδας που ακούει από το Βαν θα με βοηθήσει. Τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Πέρυσι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που θα μπει τώρα στο παιχνίδι έπαιξε σ' όλο το πρωτάθλημα μόλις 2,5 λεπτά. Και παίρνει τη θέση του Αρλάουκας. Καλή επιστροφή λοιπόν στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Δημήτρης είναι έμπειρος παίκτης, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η βοήθεια θα έρθει από την περιφέρεια όσο μπορεί. Τον έβαλε περισσότερο για κοντά στο καλάθι να παίξει προσωπική άμυνα πάνω στον Ρομπέρτο. Αλλά στην επίθεση θα πρέπει να δοθούν λύσεις από την περιφέρεια και ειδικά στα σούτ τριών πόντων με τον Χατζή, ο οποίος πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος που να πάει να φωθεί μέσα στο καλάθι να κερδίσει βολές δεν βοηθάει. Βοηθάει περισσότερο στο σούτ. Το μεγάλο κόπλο δεν είναι το driving, το σούτ όπως μπορεί να σου φάλε. Είναι το driving, το σούτ όπως μπορεί να σου φάλε. Όμως ο Χατζής μείωσε σε 55-64. Κλέβει ο Πρέλεβιτς, προσποίηση, εύκολο τελικά lay-up καθώς είχε αποφύγει τον αντίπαλό του. 57-64, η ΑΕΚ μειώνει σε 7. Ξανά η φάση. Ο Goldwire τα κατάφερε στο κατέβασμα της μπάλας παρά την ασφυκτική πίεση των παίκτων της ΑΕΚ. Πάντα Goldwire. Θα χάσει την μπάλα όμως από τον Πάτερσον. 4-2 η ΑΕΚ στην αντεπίθεση και φάουλ από τον Αντέμεν Σάστο Χατζή που θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 4 λεπτά και 7 δεύτερα πριν από τη λήξη. Είναι αυτό που λέγαμε ότι η ΑΕΚ πρέπει να πιέσει. Πρέπει να πιέσει, να ανοίξει το παιχνίδι, γιατί ο χρόνος την πιέζει. Και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς μπροστά στην απρόοπτη εξέλιξη. Καλή επιγόντω time out. Ενώ βλέπετε το Καλαφατάκι πόσο αντιδρά. Time out λοιπόν. 9-64.